εξαφανίσει ιστορικές πλημμύρες στην Ουαλία. Δεκάδες αυτοκίνητα θαμμένα κάτω από το νερό. Εκατοντάδες διασώστες και πυροσβέστες επιχειρούν στους δρόμους. Πέντε παιδιά και πέντε ενήλικοι χρειάστηκε να διασωθούν όταν παγιδεύτηκαν μετά από κατολίσθηση στη βόρεια Ουαλία. Σοβαρά προβλήματα από τη χιονοθύελα Μπέρτ στην Αγγλία. Nothing like they are in the west. We've seen several confirmed gusts of over 60 miles per hour. Blackout και στις συγκοινωνίες. Το αεροδρόμιο του Newcastle έκλεισε. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Αυτοκίνητα αναποδογύρισαν. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν. Η χιονοθύελα άφησε πίσω τρεις νεκρούς. Ένας 60χρονος σκοτώθηκε όταν κλαδί δέντρου έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του. Δύο ακόμη άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχέα στους αυτοκινητόδρομους. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει. I hope and I think many people have heeded the warning. Ιστορικές πλημμύρες αράνουν την Ιρλανδία. 60.000 σπίτια και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ακραία καιρικά φαινόμενα σαράνουν την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εικόνες χάου στην Πενσιλβάνια από τη σφοδρή χιονόπτωση. Την Καλιφόρνια χτυπούν σφοδρές πλημμύρες. Οι διασώστες δίνουν μάχη. Στο έλεος του χιονιά η Σιντζιάνγκ στην Κίνα. Χιονοθύελα σαρώνει τα πάντα. Αντιμέτωπη με το χιονιά και η γειτονική Κωνσταντινούπολη. Την πόλη χτυπά σφοδρή χιονοθύελα. Οχήματα θάβονται στο χιόνι.